Θα ξεκινήσω λέγοντας, θα τελειώσω και λίγο με αυτό, επειδή καλό είναι να επενέβεις το σπίτι που σε καλεί. Το βιβλίο του Αντώνη το διάβασα και εγώ στη δεύτερη έκδοση του, το 2002, η πρώτη από όταν θυμάμαι καλά ήταν το 1993. Το διάβασα και εγώ σαν φοιτητής τότε και ήταν από τα βιβλία που διάβασα για να μάθω και εγώ, ας πούμε, τι γίνεται, ποιο ήταν ο χαρακτήρας της εξέλιξης, τα γεγονότα και όλα αυτά. Και είναι σίγουρα ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο, όπως και άλλα βιβλία, ακόμα πιο πίσω, λίγο αρχαιακά, ίσως που λίγο δύσκολα βρίσκουμε. Για παράδειγμα, το δίτομο του Σταύρου Τριγερού για το θετικό κίνημα είναι εξαιρετικό και το λέω κιόλας πάλι σε σχέση με το σπίτι που βρίσκομαι, γιατί ο Σταύρος Τριγερός δεν προέρχεται από τον ΣΕ. Δεν είναι αυτός που ξέρετε σήμερα και διαβάζετε για τα διεθνείς της εφημερίδες, αλλά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Όπως και άλλα βιβλία που έχουν υπάρξει και τότε και έχουν γραφτεί, ένα πολύ ωραίο λεύκομα για τα 10 χρόνια αγώνες από το χώρο της αυτονομίας, αν θέλετε, της δεκαετίας του 70, το οποίο όμως από άποψη πρωτογενού υλικού, ενώ της υγείας προκηρύξης, φωτογραφίες και τέτοια είναι εξαιρετικό. Ανεξαρτήτως των κάποιων απόψεων μπορεί να θα συμφωνεί, διαφωνεί. Θα έλεγα το εξής, έτσι για να μιλήσουμε σε λίγο διαφορετικά χωράφια με τον Χρήστο και τον Χάρη και έχοντας πει λίγο πάνω κάτω τι θα πούν καθένας. Εγώ θα πω λίγα πράγματα για το πριν. Ελάχιστα για το κομμάτι του 1971-1973 που ήταν ουσιαστικά η περίοδος μαζικοποίησης του δυτικού κινήματος και κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Το ένα είναι το εξής. Ήδη το χάρη βέβαια κάποια. Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι το πολιτικό το κάναν τα παιδιά τα οποία δεν ζήσαν την ήττα του 49, γεννήθηκαν μετά από αυτή, ζήσαν τον απόϊχο της, μεγαλώσανε μέσα σε αυτό το κλίμα, αλλά δεν ήταν η γενιά της ήττας ενώ από άποψη ιδιωμάτων. Ήταν όμως η γενιά που μεγάλωσε στα σπίτια της ήττας, για να το πω. Και έτσι, ας πούμε, σε όλο τον απόϊχο της ήττας του εμφυλίου, στο μεθεμβριακό κράτος κλπ. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι σε όλη την πορεία μέχρι το 67, η αριστερά στην Ελλάδα προσπάθησε να κάνει κάποια βήματα για να ορθοποδήσει σε ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Άρχισε με τις διαδηλώσεις για το ζήτημα της Κύπρου στη δεκαετία του 50 που ξανάρχισε κάπως να σηκώνει κεφάλι. Προσπάθησε να πάρει και πολιτική μορφή σε εκλογές του 58 ή αν αντιθετά όταν αξιωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ και το οποίο ήταν μια έκπληξη για όλους τότε. Αλλά το πολύ βασικό γεγονός, πέρα από τους αγώνες της δεκαετίας του 60 που φτάσαμε σε μια αποκορύφωση του Γενάρη του 65, θα πω κάτι γι' αυτό. Υπήρξε ένα πολύ βασικό γεγονός, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό για το γιατί αριστερά βρέθηκε μπροστά της λίγο στη μάχη ενάντια στη Χούντα, πέρα από πολιτικές εκλογές κτλ. Η αριστερά ήταν ο χώρος ο οποίος υπήρχε στον εμφύλιο, αλλά κέρδισε τη μάχη των ιδεών και του πολιτισμού. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Για να το πω λίγο με ένα παράδειγμα, ας πούμε, απλοϊκό ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνει πάρα πολύ το πώς το καταλάβαινε πλατιά ο κόσμος αυτό το πράγμα. Εμένα η γενιά μου δεν ήταν αριστερή. Η μία μου γενιά δεν ήταν αριστερή, δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος δημοκρατικών προβλημάτων κλπ. Αυτό που έλεγε πάντα για τους αριστερούς, αυτό που είχε καταλάβει στο κεφάλι της, μια γυναίκα που έβαλε το θεματικό, ήταν οι αριστεροί είναι μορφωμένοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι. Αυτό καταλάβαινε με ό,τι μπορούσε να καταλάβει την εποχή, το έλεγε και νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό σαν αίσθηση κόσμου τότε. Αριστεροί άνθρωποι είναι στην πρωτοπορία των ιδεών, στην πρωτοπορία του πολιτισμού, των τεχνών. Τα παιδιά της αριστεράς στα πανεπιστήμια προσπαθούσαν να είναι πρωτοπόροι σε πράγματα, στις επιστήμες. Και όχι μόνο, σε διάφορα στέκια. Άρχισε να αναπτύσσεται πάρα πολύ ο χώρος, ο ευρύτερος, το δημοκρατικός και ο αριστερός με τους τοπικούς συλλόγους μες στην Κούντα. Πέρα από τους τοπικούς συλλόγους που γινόταν μια δουλειά, οι τοπικοί σύλλογοι, οι Κρήτες κτλ. Ήταν χώρος που βρήκαν ένα πεδίο και με πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες γειτονιάς και καταλαβαίνετε ένα πλαίσιο ευρύτερο δραστηριοτήτων όπως έχουν οι λέσχες, να το πω έτσι, οι τοπικές. Ήταν ένας χώρος στον οποίο αναπτύχθηκαν. Ήταν ένα πεδίο λοιπόν διόλαβελιτέο, το λέω γιατί και στις μέρες μας είναι χρήσιμο, πάντα είναι χρήσιμο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο με όλους, να το πούμε έτσι και με μια θεωρητική αναφορά που μας ενοποιεί, δηλαδή και εσείς και εγώ, ας πούμε, την έχουμε από κοινού του Γκράμψη, θεωρητικής αντιγεμονίας του Γκράμψη. Για να φτάσεις κάποτε να αμφισβητήσεις τα πάντα σε μια χώρα πρέπει να το έχεις ετοιμάσει από πριν και στο πεδίο των ιδεών και στο πεδίο του πολιτισμού, της αποδοχής σε πλατιά μαζική κλίμακα κριτηρίων ιδεών και πολιτισμικών τα οποία βάζεις εσύ σαν κίνημα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που υπήρχε τότε. Ήταν πολύ σημαντική η περίοδος των Ιουλιανών. Μια διετία πολύ μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας.
με μια τεράστια στάδια που υπήρχε το καλοκαίρι του 65, με κυβερνήσεις να ανεποκατεβαίνουν με την αποστασία, όλα αυτά τα γεγονότα, δεν είμαι πιο αναλυτικός γιατί είναι πέραν του θέματός μας, αλλά η διετία 65-67 ήταν μια διετία αστάθειας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ εμφανές. Το ότι μπορεί να έχετε χούντα δεν ήταν κάτι που το καταλάβαμε στις 21 Απριλίου το βράδυ. Ήταν μια κουβέντα που συζητούσαν Εβραίος. Ότι μπορεί και να μας την κάνουν. Γιατί σε πολλές χώρες γινόντουσαν χούντες εκείνη την περίοδο, γιατί ο στρατός είχε έναν άλλο ρόλο. Είναι και για να είμαστε και ακριβείς, το Πολυτεχνείο, η κατάσταση που έγινε στη χώρα μας με το Πολυτεχνείο και τη μεταπολίτευση, το ξαναέκυψε στα στρατόπεδα. Ο στρατός στην Ελλάδα από το 1909 μέχρι το 1973 ήταν μέσα και έξω από τα στρατόπεδα. Ήταν πολύ, πώς να το πω, πλατιά κατανοητό ότι είναι σοβαρό ενδεχόμενο. Είναι σοβαρό ενδεχόμενο. Και μπορώ να πω κιόλας ότι ο λαός, ας πούμε, πέρα και έξω από τις πολιτικές δυνάμεις και την αριστερά, μπορεί να το φοβόταν και σε πολύ πιο πιθανό ενδεχόμενο, γιατί η αριστερά και κυρίως η χρυσή αριστερά βιάστηκε και στις πιτζάμες. Και αυτό επίσης είναι ένα πολιτικό στοιχείο. Δεν υπήρχε καμία προετοιμασία. Μάλλον πριν πω κάτι γι' αυτό, να πω ότι τα Ιουλιανά, πέρα από στιγμή κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας που οδήγησε σε μια κούντα, ακριβώς και αυτή θέλει, επειδή δεν μπορούσαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση από πάνω, ήταν και γενέθλια στιγμή της επαναστατικής αριστεράς. Επαναστατική αριστερά ήταν τρόπος να αριστερές διασπάσεις, υπήρχε πολλά χρόνια πριν και δεκαετίες πριν. Αλλά νομίζω, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου γνώμη, με έναν πιο βασικό τρόπο σαν χώρος, σαν ευρύτερος χώρος, πολλών διαφορετικών τελειωτικών καταπολών κτλ. Σαν κίνημα που άρχισε να παίρνει πλέον μια ορατότητα άλλη, νομίζω ότι στα Ιουλιανά ήταν κάποια στιγμή. Δεν ήταν ακόμα συγκεκριμένη στιγμή, νομίζω ότι και στην αντιχρονική πάλι, ειδικά στο Πολυτεχνείο, οι οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς άρχισαν να έχουν μια άλλη απήχηση και στην μεταπολίτευση φυσικά βάλανε και αυτές ένα λιθαράκι και παίχθηκε ένα στοίχημα αντίστοιχο ανεξάρτητα όπως πήγαν τα πράγματα. Λέω ένα πρώτο τέτοιο σημείο όμως για τη χώρα. Δεν είχε καμία προετοιμασία. Είναι γνωστό από την αριστερά. Είναι γνωστό το ότι υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο της αρχής που ήταν αργή εκείνη τη μέρα και δεν βγήκε. Δεν θυμάμαι ακριβώς το τίτλο, αλλά η ουσία ήταν κανένας φόβος για χούντα, δεν για εκτρατορία, μην τα πιστεύετε κλπ. Διάβαζα στο βιβλίο του Στέλιου του Κατσαρό, εγώ προβοκάτορος τρομοκράτης, ένας σύντομος διαβαρικών απόψεων, αλλά τότε στην ΕΔΑ, από τους πρωτοπόρους λίγο ριζοσπάστες μέσα στην ΕΔΑ, στην Ολία της ΕΔΑ, στα Ιουλιανά, ο οποίος έγραφε ότι μου ήρθε ένα μήνυμα μέσω άλλων διάβλων, γιατί πολλοί είχαν και οικογενειακούς διάβλους και μετά λοιπά κλπ, ότι κάτι γίνεται. Έτρεξα κατευθείαν στην καθοδήγηση, με καθυσίλασε. Βρήκα το πλέζο, γινόταν την ακτή και εκείνο το βράδυ, πήγα μέσα, προσπάθησα να σου πω κάτι, από έξω μου λέγανε ότι είναι σύντροφο το κοιτάμε, μέσα πλήρης καθυσικασμός, εφυσικασμός. Το ίδιο βράδυ έγινα τα τάξη στους δρόμους. Και τα τάξη βγήκανε από ένα κομμάτι πιο κάτω στην ιεραρχία, τα είπε ο Χάρης πριν, και για να δείξω κι εγώ κιόλας πόσο λίγο τους έπιασε και λίγο, ήταν μια σχετικά πιο αυτόνομη κίνηση σε σχέση με τους στρατηγούς, τον βασιλιά κτλ. Να πω το εξής, διάβαζα σε ένα βιβλίο μαρτυριών της Λιλής Ζωγράφου τι κατέθεσε σε ένα δικαστήριο μεταπολιτευτικό ένας, νομίζω ότι αρχηγός δεν είμαι σίγουρος, αλλά ανώτατος τέλεχος του Γενικού Τελείου Στρατού Βαρδονιάς, ο οποίος λέει ότι έμαθα την τάδε ώρα το βράδυ ότι μου πήρατε ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Και βγήκα στους δρόμους, πήγα στο Σύνταγμα. Όταν ήταν τα λέω, εντάξει, δική μας είναι. Γιατί οι κομμουνιστές δεν αποκλείονται να έχουν τάξει. Θέλω να πω ότι και αυτός δεν ήταν ενήμερος δηλαδή αυτής της κατάστασης, είναι και αυτό λίγο ανηθικό. Όπως επίσης ότι υπήρξαν και αντιθέσεις που εκφράστηκαν και μετά. Η προσπάθεια με το κίνημα του Βασιλιά κτλ. Στην περίοδο 67-71, ακριβώς γιατί η αριστερά πιάστηκε και απροετοιμαστή, ακριβώς επειδή ένα χρόνο μετά υπήρξαν και τα σοβαρά δικά προβλήματα, η μεγάλη διάσπαση της επίσημης αριστεράς του Ευρωπαϊκού του 68 με το κουκουέ και το κουκουέ εσωτερικό, παρεμπιπτόντως στις πιτζάμες πιάστηκαν και άλλοι. Και ο Μιλάντα χώρος που είχε μια δυναμική στα Ιουλιανά και ήταν και τις μαζικότερες καταστάσεις εκείνη την περίοδο, ξαφνικά βρέθηκαν όλοι στο εξωτερικό, εντελώς απροετοίμαστοι και με μικρό ρόλο για τα πρώτα χρόνια της αντιπολιτικής πάλης. Το λέω αυτό δηλαδή ότι ήταν δυστυχώς σαν στιγμή εκεί και τα πρώτα χρόνια βάραινε αυτό το πράγμα, τους έπιασε όλους. Η καταστολή ήταν μεγάλη. Να πω χαρακτηριστικά κιόλας από το ίδιο βιβλίο της Λιλής Ζωγράφου, έχει μέσα μαρτυρίες ενός εσατζή, τι εκπαιδεύσει τους κάνανε. Αυτοί, για να φτάσουν να ρίχνουν τόσο ξύλο που ρίχνανε, είχαν περάσει κάποιους μήνες εκπαίδευση, τους βάλανε μέσα, τους μαντώναν στα στρατόπεδα, τους ξυλοφορτώναν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι παλιότεροι,
ή μόνιμοι ή παρακρατικοί και τους αφήναν μετά και να εξακολουθούν. Αν σας θυμίζει κάτι, είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο ο Αρχιτέας Κασιλιάρης και όλοι αυτοί εκπαιδεύανε τους δικούς τους. Δηλαδή είναι κλασικός τρόπος καλλιέργειας, μίσους και αναγωγής μετά σε έναν άλλο εχθρό ας πούμε κτλ. Για να φτιάξει ένα τέτοιο στρώμα που θα χειριστεί την καταστολή αφεντικά του πλευρά. Από το 67 μέχρι το 70-71 πάντως η κατάσταση γινόταν λίγο σε επίπεδο μικρών ομάδων και σε επίπεδο συμβολικών ενεργειών. Είπε και ο Χάρης πριν, βόμβες, συμβολικές ενέργειες με πανό, με κάποιους αυτοσχέδιους μηχανισμούς που βάζανε τρικάκια, τα κρεμάγανε σε μια ταράτσα και έσκαλε ο αυτοσχέδιος μηχανισμός, απελευθέρωνε το πανό και φέρνανε τα τρικάκια, διάφορα τέτοιου τύπου ακτιβισμοί, αλλά πάντα σε ένα επίπεδο συμβολικό και λίγο ακτιβίστικο. Με μικρή αποτελεσματικότητα σχετικά. Συμφωνώ και εγώ για το τι αποδοχή ή όχι είχε η Κούντα, με όσα σχόλια είπε ο Χάρης. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς δεν υπήρχε μαζική λαϊκή κατακραυγή και αυτό το χρησιμοποιούσαν από πάνω για να λένε και τότε και σήμερα παρεμπιπτόντως, που επανέρχονται διάφορες αφηγήσεις, ότι και ποιος αντέδρασε και ο περισσότερος κόσμος ή ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ήταν και θετικό σε αυτά, μαζί και με όλα τα άλλα ψέματα που πολύ σωστά ο Γιάννης Ολεθράτος έχει γράψει για το αν η Κούντα μείωσε το χρέος, αν έδωσε ψωμί στον κόσμο και όλα αυτά. Υπάρχει μια δεύτερη φάση, 71-73 από τη φάση μας εκπομπής του σχετικού κινήματος, με τον Τεσσαλονίκη που φτιάχτηκαν με εκλογές σε κάποια από τους σχολών που καταφέραν να μπει κόσμος δημοκρατικών φρονημάτων, ενώ τα περισσότερα ελέγχονταν από τους εκοφύτες, τους ακροδεξιούς δηλαδή, τους κουρδικούς στις σχολές, με φοιτητικά αιτήματα αρχικά να μπαίνουν στο προσκήνιο, αλλά και με ενέργειες σιγά σιγά και ένα λόγο πιο υπογευστικά στην αρχή, απέναντι στην Κούντα, που προσπαθούσε να εκφράσει αυτή την αντίθεση. Και με άλλες τροφές οργάνωσης, είπα, η ιδέα για τους τοπικούς συλλόγους. Θέλω να πω δύο στοιχεία, ένα ιδεολογικό και ένα κοινωνικό, για το υπόστρωμα πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η όλη αυτή η κατάσταση. Το πρώτο είναι η μαζικοποίηση του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ήταν ένα γενικότερο φαινόμενο εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη, αλλά έγινε και στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είχε 20.000 φοιτητές περίπου το 1955, 20 χρόνια αργότερα, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, είχε περίπου 120.000. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι πολύ διαφορετικά πλέον και διαφορετικά και κατώτερα ή μεσαία στρώματα, γιατί υπήρχε και τα στρώματα των διδάκτρων που αργότερα καταλήφθηκαν και τα λοιπά και των βιβλίων και όλα αυτά, παλιότερα πλήρωνε για όλα δηλαδή, και κατώτερα την ασία στρώματα πήγαν στο Πανεπιστήμιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι αυτό σημαίνει. Επίσης σημαίνει και άλλο εύρος αντιφάσεων πλέον για τον πανεπιστημιακό μηχανισμό. Μια ανωδική κοινωνική κινητικότητα δημιουργεί και προσδοκίες. Και προσδοκίες και κοινωνικές, εργασιακές και ιδεολογικές αν θέλετε. Και μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις στο πώς εξυπηρετείται ή όχι ο βασικός ρόλος του Πανεπιστημίου. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο έχει έναν ιδεολογικό ρόλο να προσπαθεί να εγχαράξει στους αποφύτους του συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τις θέσεις που θα αναλάβουν μετά αύριο στην παραγωγή ή σε όποιες στελεχώσουν τέλος πάντων και φυσικά και τις αντίστοιχες προσδοκίες και τις αντίστοιχες δεξιότητες εργασιακά. Αν αυτά δεν επιτελούνται ακριβώς, υπάρχει ένα κλίμα της ουσιαστικοποίησης το οποίο αμφισβητεί την κυρίαρχη ιδεολογία σε όλες τις προθέσεις, δεν εννοώ μόνο την πολιτική, και το αν θα είσαι αύριο καλός και θα πρέπει να εκτελείς τέλος πάντων τον διευθυντικό ρόλο ή όχι, όποιο ρόλο καλείσαι να λάβεις στα γρανίδια του συστήματος, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Αν υπάρχει έγκριση της ουσιαστικοποίησης που αμφισβητεί, υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχει επίσης πρόβλημα και στο κομμάτι καπιταλιστική ανάπτυξη, ευρυθμία στην παραγωγή κτλ. Και άρα η εργασιακή προοπτική εντός αυτών πάλι υπάρχει πρόβλημα. Άρχισαν να υπάρχουν και τα δύο. Καταρχάς υπήρχε ένα ευρύτερο ιδεολογικό κλίμα ριζοσπαστικοποίησης, στο οποίο μπορεί να επηρεάσουν διαφορετικά ριάκια και όχι τόσο. Συμφωνώ και εγώ ότι ο Μάιος του 68 για ένα πρωτοπόρο δυναμικό έπαιζε ένα ρόλο, αλλά δεν είχε ακριβώς, οριακά δεν ήταν γνωστός τα πρώτα χρόνια στον περισσότερο κόσμο. Τα ριάκια της ενημέρωσης ήταν διαφορετικά. Και κλεισμένα διάφορα, πολλά από αυτά, έτσι δεν είχαμε διαδίκτυο, δεν είχαμε σε real time ενημέρωση όπως είμαστε σήμερα. Πολλοί κόσμοι δεν είχε μάθει ακριβώς, είχε πάρει ένα μακρινό απόδειχο, με έναν τρόπο φυσικά σε ένα πρωτοπόρο δυναμικό έπαιξε ρόλο, όπως και ο Ενεργειακός Αγώνας, όπως και τα Βιετνά, όπως και το ευρύτερο κλίμα του ψυχρού πολέμου, αλλά κυρίως το βασικό ρήμα που πήγε στην ελληνική κοινωνία, το ρήμα του εμφυλίου. Αυτά σίγουρα διαμορφώναν ένα ιδεολογικό κλίμα.
και μέσα στο οποίο μεγάλωσε αυτή η γενιά που είπα και στην αρχή. Και αν το δείτε κάποιος λίγο πιο, σε πιο επιμέρους σημεία, όπου πολλές φορές έτσι λίγο ενδιαφέρει βιωματικά, εγώ θα το πω από μια παλιά εκδήλωση, από ένα σχόλιο έτσι, που μας είχε πει σε μια παλιά εκδήλωση που είχαμε κάνει σε αθλητικό σύλλογο τότε, που είχαμε καλέσει στο Μάικλ Σέρβο, τον σύλλογο που έφυγε και πρόσφατα από τον Δάσο Καρτιζάρο και τον Σέρβο Κατσαρό, να μας πούνε κάποια πράγματα για την εξέγερση και όλα αυτά. Ο Μάικλ είχε πει ένα πολύ ωραίο, ότι ακόμα και εντός της ριζοσπαστικής νεολαίας, μάλλον το ψαγμένο νέο, να το πω έτσι, που την ψάχναν και λίγο ροκ, που την ψάχναν και λίγο κάπως με τα ρεύματα της Ευρώπης κτλ. Ακόμα και εκεί δεν ήταν καθαρά τα πράγματα. Μας είπε δηλαδή μια ατάκα που μου έχει μείνει και νομίζω ότι είναι ανοιχτική. Όσοι ακούγαμε Σόκρατες, ήμασταν στο Πολυτεχνείο. Όσοι ακούγαμε Πολ, δεν ήρθαν. Λέω λοιπόν ότι ήταν ένα ευρύτερο αμάγκαλμα που έπαιζε τον ρόλο του από όλες τις πάντες. Στο ιδεολογικό και όσον αφορά το κοινωνικό-οικονομικό. Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι ήταν τα τέλη της χρυσής 20ετίας, 50-70s, τα 20 χρόνια της μεγάλης μεταπολεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, τα χρυσά χρόνια του κινησιανισμού. Αυτό δεν είχε έρθει ακριβώς ακόμα στην Ελλάδα, αλλά άρχισε να έρχεται ακριβώς προς τα τέλη της Χούντας. Και με την πετρελαϊκή κρίση και με τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πάει ακριβώς καλά. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι λίγο πριν το Πολυτεχνείο υπήρχε μεγάλος αγώνας των αγροτών, των μεγάλων που ήρθαν μετατακτές στην Αθήνα και ζητάνε την γη τους που θέλαν να την πάρουν για να την κάνουν ένα εργοστάσιο. Υπήρχαν διάφορες μικρές αντιστάσεις από εδώ και από εκεί, στις οποίες το φοιτητικό κίνημα, σαν θριαλίδα, και ειδικά η στιγμή του Πολυτεχνείου, έδωσε έκφραση και βοήθησε όλο αυτό το ποτάμι να βγει μαζικά και στον δρόμο και να πάρει αυτήν την εξηγησιακή μορφή. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το ιδεολογικό υπόστρωμα, υπάρχει και αυτό το κοινωνικό-οικονομικό υπόστρωμα. Πάνω σε αυτό έβαλε το κεφαράκι της η προσπάθεια μαζικής δουλειάς, η στροφή στη προσπάθεια μαζικής δουλειάς μετά το 1971 και στο Πανεπιστήμιο και ευρύτερα. Μια κουβέντα για να κλείνω με αυτό, λίγο στην πολιτική αριστερά και στα συμπεράσματα. Το πρώτο θα έλεγα το εξής. Αν εξαιρέσει κανείς αστικές δυνάμεις, εντάξει, η δεξιά δεν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην πολιτική πάλι, ένα κομμάτι της ήταν η Χούντα, στελέχωσε την ΕΚΟΦ, στελέχωσε το παρακράτος κτλ. Ένα άλλο κομμάτι της έκανε αντίσταση από το Παρίσι, έκανε το κεντροποιό που έλεγε και ο Χάρης κτλ. Η Ένωση Κέντρου και η Δημοκρατική Άμυνα και κάποιες κεντρικές δυνάμεις είχαν μια συμμετοχή, ειδικά η Δημοκρατική Άμυνα, στις ομάδες βομβών που έλεγα στην αρχή και πολύ μικρότερη μετά όσον αφορά τα φοιτητικά. Μια μετεξέλιξή τους και ριζοσπαστικοποιημένη μετεξέλιξή τους ήταν νεολαία του ΠΑΠ, να το πω έτσι. Τα πρώτα στελέχη που παλαιότερα έγιναν και στελέχη της κυβέρνησης του Πασόκ, δηλαδή ο Τζουμάκας ήταν ένας στέλεχος που έπαιζε ρόλο στα πράγματα στο εθνικό κίνημα τότε κτλ. Αυτή ήταν όμως, να το πω έτσι, η κεντρώα των πράγματων. Από εκεί πέρα ήταν το κομμάτι της αριστεράς. Το κομμάτι της ΑΔΕΕ, δηλαδή των δυνάμεων του Ορθόδοξου ΚΟΕ και το κομμάτι του ΡΙΓΑ, δηλαδή που μπορεί εσωτερικού μετά τη διάσταση. Και φυσικά της επαναστατικής αριστεράς, η ΟΣΕ, από την οποία προέρχεστε εσείς, και άλλες δυνάμεις. Το ΕΚΗ και τα λοιπά. Μάλλον το ΕΚΗ τόσο από τη Γερμανία άρχισε, αλλά με όσους είχαν κάποια σχέση, ας πούμε, και εδώ πέρα. Θα έλεγα το εξής για να δείξω κιόλας το βάθος του προβλήματος. Η ρεφορμιστική αριστερά, με διαφορετικό τρόπο, βασικά έλεγε τη γραμμή της αντιδικτατορικής ενότητας. Ενότητα και με αστικές δυνάμεις, που είναι το αστικό δημοκρατικό καθεστώς απέναντι στη δικτατορία, όλοι μαζί, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε την πλατιά μαζική πάλι και μόνο έτσι με όρους μαζικότητας μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος, πρέπει να πάμε μαζί και κατά τα γνωστά όλων των εκδοχών θεωρίας σταδίων, επί της ουσίας εκχωρώντας και την ηγεμονία σε αυτούς. Με συμβολικές κινήσεις, με παράγοντες του αστικού κόσμου, χωρίς αντίκρισμα, προσπαθούσαν όπως και στον Εμφύλιο δηλαδή, να ρίξουν οι γέφυρες, να βρουν τέτοιους να βγουν μπροστά, οι άλλοι φυσικά δεν περιμένανε όταν έρθει η στιγμή της αλλαγής, θα βρουν, θα κάνουν, θα ράνουν, ο Καραμαλής ήταν ακόμα στο Παρίσι και στέλνει γράμματα, ο Αβέρο φαινάνε το γεφυροποιό, οι κεντρώοι περιμένανε για αυτή τις εξελίξεις και πάει λέγοντας. Όμως αυτή ήταν η γραμμή και των δύο, και του ΠΑΚ φυσικά που ήταν προέρχεται από πιο κεντρώο κατάσταση, αλλά και του Κουκουστορικού και του Κουκουέ. Και μάλιστα όσον αφορά ειδικά το ιστορικό, ήταν και στο όριο της... πώς θα το πω λίγο ελληνικά, ήταν και στο όριο του εκφυλισμού αυτή η γραμμή. Δηλαδή, ο Μπάρτος Κρακόπουλος στο δικαστήριο είπε ότι εμείς θέλουμε μαζί με τις δυνάμεις του δημοκρατικού κόσμου να παλέψουμε μαζί, δεν αμφισβητούμε το καθεστώς, θέλουμε όμως μια αλλαγή, πώς θα το πω, του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και με τον βασιλιά, δηλαδή το ρωτάει ο δικαστής, και με τον βασιλιά μπροστά.
Η γραμμή του κουκουέστερικού ήταν πολύ πέρα και πήγε και ευθέως εντός του σχεδίου φιλελευθερωποίησης που προωθούσε η ίδια η Χούντα. Να περάσει από Χούντα σε ένα καθεστώς που θα κάνει εκλογές με τον Μαρκεζίνη και θα υπήρχε μια μετάβαση όπως υπήρξε στην Ισπανία. Η Χούντα δεν έπεσε ποτέ στην Ισπανία από μεγάλο κίνημα, όπως υπήρξε στην Τουρκία. Η Χούντα δεν έπεσε ποτέ στην Τουρκία από μεγάλο κίνημα και όλα αυτά ξέρετε διαμορφώσαν και διαφορετικές καταστάσεις. Στην Πορτογαλία η Χούντα έπεσε από κίνημα και ήταν άλλη κατάσταση στη χώρα. Ακόμα και η δεξιά εκεί πέρα λεγόταν στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Στην Ελλάδα η Χούντα έπεσε από κίνημα και είχαμε τη μεταπολίτευση. Στην Ισπανία το Λαϊκό Κόμμα ακόμα αναφέρεται στο Φράγκο και υπάρχουν νεκροί, των οποίων τα κόκαλα ακόμα δεν έχουν νεκροί, είναι κάπου στα μένα. Και υπάρχει ολόκληρη προσπάθεια να εμποδίζεται η ανακοίνωση αυτών των ιστορικών, της ίδιας ιστορίας τέλος πάντων, η ανακοίνωση τέτοιων ετοιμάτων να αποκατασταθεί τέτοιος κόσμος κτλ. Από το ίδιο το Λαϊκό Κόμμα, να λέω έτσι. Στην Τουρκία όλα καταλαβαίνουν την Δημοκρατία, ακόμα και σήμερα με το πώς ξεπέρασαν την Χούντα. Το κουκουέ είχε λίγο πιο μαζεμένη γραμμή, αλλά παρόμοια γραμμή αντιδικτατορικής ενότητας, με λίγο πιο διαφοροποιημένο τρόπο, έπαιζε και ένα ρόλο η διάσπαση. Εν πάση περιπτώσει όμως είχε μια παρόμοια γραμμή. Η Επαναστατική Αριστερά έχει μια βασική διαφορά με αυτή τη γραμμή, και κλείνω με αυτό γιατί φτάνω λίγο στο 20 λεπτό και άλλα μπορούμε να δούμε και στην κουβέντα μετά. Η Επαναστατική Αριστερά έλεγε, να το πω πολύ απλά, η Χούντα, εμείς παρέχουμε ενάντια στη Χούντα, η οποία έχει υποκινητές και έχει από πίσω και τους Αμερικάνους και το κεφάλαιο, τους ντόπιους, συνεργάτες τους. Εμείς παλεύουμε όχι με ενότητα με τις αστικές δυνάμεις, εμείς παλεύουμε με γραμμή κλιμάκωσης των μαζικών αγώνων, με γραμμή όξυνσης των αγώνων, μαζικοποίησης και όξυνσης των αγώνων, η ίδια η λαϊκή πάλι θα ρίξει το καθεστώς. Πάμε και τραβάμε όσο μπορούμε στα άκρα αυτή την κατάσταση. Το πόλεμο σημαντικά. Αυτή ήταν η γραμμή και με αυτή τη γραμμή ακριβώς μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που υπήρξαν. Υπήρξε η στιγμή του Φλεβάρι, λίγο πριν το Πολυτεχνείο, που γεμόντασε με ρεφορμιστές, έγινε μια πρώτη κατάσταση που κοινωνική συνέλευση, μαζικοποίηση, κατάληψη, όπως εκεί καταφέραν και πήραν το πάνω χέρι, κουκουέ εσωτερικού και ΠΑΚ, και λύσαν την κατάληψη, περιορίσαν τα αιτήματα στα φοιτητικά αιτήματα και λύσαν την κατάληψη, βάζανε βέτο και μαχαίρι στο να μην βγουν πολιτικά αιτήματα κατά της Χούντας και η μορφή να πάρει και πιο οξυμένη κατεύθυνση με την μορφή πάλης κατάληψης, στο Πολυτεχνείο δεν τα καταφέρανε. Εκεί πέρα πήραν κεφάλι και τα πολιτικά αιτήματα, κάτω η Χούντα, έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, ακόμα και πιο προωθημένα, αυτά ήταν αμαζικά, αλλά και η Επανάσταση ΛΑΕ, και εδώ θα γίνει Ταϊλάνδη, ας πούμε, που το πήγε όταν ταρακέ στην Ταϊλάνδη. Πήραν κεφάλι και αυτά τα συνθήματα, πήρε κεφάλι και η άλλη μορφή οργάνωσης, με τις συνελεύσεις και τις φοιτητικές και την εργατική συνέλευση, πήραν κεφάλι και η διάρκεια σε αυτές τις μορφές, και πως το λέτε, κύριος, πλαστικοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Θα έλεγα λοιπόν ένα τελευταίο, έτσι εντελώς κωδικά, τέσσερα συμπεράσματα. Το φοιτητικό κίνημα ήταν μπροστάρις στην αντιχουντική πάλη, αλλά λειτουργήσε σαν θριαλίδα για το ξέσπασμα της ευρύτερης λαϊκής δυσαρέσκειας και οργής. Το Πολυτεχνείο, όπως και ο Μάρης, όπως και ο Ιταλικός Μάρης, χωρίς τον κόσμο που βρέθηκε από τη δεύτερη και κυρίως την τρίτη μέρα μέσα και μπέκ του και μαζικοποίησε όλη αυτή την κατάσταση και κυρίως κράτησε και συγκρούστηκε σώμα με σώμα σε όλους τους δρόμους και σε γειτονιές πολύ μακριά κιόλας από το ίδιο Πολυτεχνείο. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα ήταν αυτό που ξέρουμε και δεν θα είχε παίξει ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Ήταν παλαϊκό λοιπόν από αυτή τη σκοπιά. Το θετικό κίνημα θριαλίδα, παλαϊκό όμως παλαϊκή εξέλιξη. Τα συνθήματα και η πολιτικοποίηση των συνθημάτων έπαιξε κρίσιμο ρόλο και όχι γραμμή περιορισμού στα θετικά αιτήματα που λέγανε τηλεφωνιστές. Η αριστερά έπαιξε κυρίαρχο ρόλο και με μπροστά την επαναστατική αριστερά και βοήθησε και στη συγκρότησή της, στη μεταχωρική συγκρότησή της, όλη αυτή η διαδικασία. Και το Πολυτεχνείο, όπως το είπα και πριν και γίνω με αυτό, επέβαλε την μεταπολίτευση και εδώ δεν γίναμε Τουρκία, δεν γίναμε Ισπανία. Εμείς στην Πορτογαλία πήραμε έναν άλλο διαφορετικό δρόμο με πλαχές δημοκρατικές ελευθερίες, με δυνατότητα ο ίδιος ο κόσμος να διεκδικήσει και να κερδίσει και πολλά παραπάνω μετά, ανεξάρτητα φυσικά πώς πήραν από εκεί πέρα τα πράγματα.